Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Νέοι κανόνες έχουν τεθεί σε ισχύ στο Survivor All Star, καθώς κάθε εβδομάδα θα έχουμε 3 αγώνες ασυλίας. Η ομάδα που χάνει 2 αγώνες θα πρέπει να αναδείξει τους υποψήφιους προς αποχώρηση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι ανδρική υπόθεση πρώτη αποχώρηση από το Survivor All Star, μιας και θα βρεθούν στον τάκο όχι ένας ούτε δύο, αλλά 4 υποψήφοι άνδρες προς αποχώρηση, με άτομα έκπληξη, 3 από την μπλε ομάδα, και ένας παίκτης από την κόκκινη. Όπως έχουμε δει και από το τρέιλερ, στο σημερινό επεισόδιο θα πέσουν κορμιά, μιας και οι δύο ομάδες θέλουν διακάως να κερδίσουν, για να μην μπουν στην βάσανο του συμβουλίου. Όπως θα δούμε και την πρώτη οικειοθελή αποχώρηση. Το ζητούμενο στο τέλος της πρώτης εβδομάδας στο Survivor All Star, είναι ποιος θα είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση από την μπλε ομάδα. Οι πρώτες πληροφορίες που διέρευσαν, αναφέρουν ότι ο τρίτος παίκτης που βγήκε μέσα από την κάλπη της μπλε ομάδας, είναι ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Θα είναι ο τρίτος υποψήφιος παίκτης προς αποχώρηση, περιμένοντας ακόμη έναν συμπαίκτη του για να ολοκληρωθεί η πρώτη φετινή τετράδα του Survivor.